περισσότερο πιθανό καθίσταται πλέον το ενδεχόμενο να διακοπεί και το πρωτάθλημα της Super League 2 μετά τις σημερινέ εξελίξεις λόγω κορονοϊού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο ποδόσφαιρο. Οριστικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την Παρασκευή ή το αργότερο το Σάββατο από τη διοργανώτρια αρχή, ενδεχομένως όμως και από την πολιτική ηγεσία. Αλλά αν λάβει κάποιο υπόψη αυτά που ήδη συζητούνται για τη Super League, τότε θα πρέπει να θεωρείται πολύ δύσκολο να μην ανασταλεί η διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Οι παίκτες του ΠΑΣ θα επιστρέψουν την Παρασκευή στις προπονήσεις, μετά το ρεπό της Πέμπτης, και αναλόγως θα περιμένουν τις αποφάσεις για το αν θα μπει προσωρινό λουκέτο στο πρωτάθλημα. Αυτό που συζητείται πάντω για τη Super League στο ενδεχόμενο μιας μακράς διακοπής, επομένως μη διεξαγωγής των play-off και αντίστοιχα των play-out, είναι η επικύρωση τη βαθμολογία με βάση την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, χωρί δηλαδή να διεξαχθούν οι αγώνες κατάταξης. Αν αυτό όμω συμβεί για τη Super League, θα πρέπει να θεωρείτε βέβαιο ότι θα συμβεί και για τη Super League 2, με μία όμω βασική προπόθεση: Να έχει ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματο, επομένω να γίνουν οι δύο τελευταίε αγωνιστικέ. Σε αυτή την περίπτωση, που δεν θα χρειαστεί δηλαδή να γίνουν αγώνες play-off, ο πα θα ανακηρυχθεί ήδη πρωταθλητή, πριν τη διεξαγωγή των δύο τελευταίων αγώνων, αφού η διαφορά των 7 βαθμών από τον δεύτερο Απόλωνα δεν καλύπτεται. Όλα τα παραπάνω όμω αποτελούν απλά και μόνο μια θεωρητική συζήτηση και όλοι τελούν εν αναμονή των αποφάσεων. Με μήνυμά τη, η Παϊπα Γιάννενα συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τη κοινή γνώμη για τον κορονοϊό, αξιοποιώντα όπω αναφέρει τη δυναμική του ποδοσφαίρου. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό στην αξία τη ανθρώπινη ζωή, αναφέρει η ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα προβάλλει τη σημασία τη ατομική ευθύνη στην ανάσχεση τη πανδημία. Ο κάθε ένα από εμά, κάθε πολίτης ατομικά μπορεί και πρέπει να τηρήσει πιστά όσα ανακοινώνονται από τι αρμόδιε αρχέ, το Υπουργείο Υγεία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία, καταλήγει η ανακοίνωση τη ΠΑΕΠΑ Γιάννενα.